Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Fit Me Up. Είμαι η Βιργινία Δικαιούλια. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και έχουμε έρθει εδώ πέρα για να σας πούμε όχι μόνο fitness νέα, αλλά να σας πούμε γενικότερα πάρα πολλά νέα. Γι' αυτό το λόγο, Βιργινία, τι πρέπει να κάνει το κοινό μας? Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μας ακολουθήσει στα social media για να τα μαθαίνει όλα πρώτο το τηλεοπτικό μας κοινό. Να μπει στο Instagram, το Facebook, το Twitter, το YouTube. Σε ό,τι τέλος πάντων υπάρχει, έχουμε από όλα και να μας κάνει follow ή subscribe προκειμένου να μην χάνει λεπτό. Όμως, θα σας δώσουμε μία πληροφορία τώρα που τη θέλετε πάρα πολύ και το ξέρουμε εμείς αυτό. Ότι τα Mad Video Music Awards 2024 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν. Και πότε έρχονται, Βιργινία, δώσ' το. 19 Ιουνίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Με τη στήριξη λοιπόν του μεγάλου χορηγού τους, τη ΔΕΗ, για τέταρτη συνεχή χρονιά τα Mad VMA αποκτούν ένα πράσινο πρόσημο και δίνουν μία μεγάλη αγκαλιά στο περιβάλλον με τις δράσεις τους. Το επίσης πολύ σημαντικό όμως είναι ότι μιλάμε για μια γιορτή που δεν θα είναι μόνο Τετάρτη, θα είναι και την προηγούμενη μέρα, την Τρίτη δηλαδή, 18 Ιουνίου, στο The VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του ΤΑΕΚ Βοντό. Και εκεί πέρα τι θα γίνει, Βιργινία, θα γίνει της τρελής. Θα γίνει ένας πανικός. Μην χάνετε χρόνο. Μπείτε στο videomusicawards.gr, www.videomusicawards.gr, προκειμένου να προμηθευτείτε και εσείς τα εισιτήριά σας. Βιαστείτε, γιατί τα βλέπω να εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα με τόσες εκπλήξεις και τόσα δρόμενα που έχουμε φέτος. Πάμε όμως τώρα στα δικά μας, γιατί... Το θέλεις, το ξέρω. Έχει φτάσει η στιγμή του... Ήξερες ότι Sports Edition και εσύ, Βιργινία μου, ήξερες ότι το Outhouse Racing, το λέω και με accent, είναι ένα από τα πιο διασκεδαστικά και περίεργα αθλήματα στον κόσμο? Δεν το ήξερες, σου απαντάω εγώ. Δεν το ήξερα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ομάδες των 4 μελών κατασκευάζουν τα δικά τους τρελό οχήματα, διακοσμώντας τα όσο πιο φάνη γίνεται, και στο εξωτερικό του οχήματος βάζουν μια τουαλέτα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει μέσα σε αυτά και χαρτί υγείας. Σας έχω κάψει, το ξέρω. Δεν πειράζει. Σκοπός του παιχνιδιού, παιδιά μου, είναι τα 3 μέλη της ομάδας να σπρώξουν το 4ο μέλος, δηλαδή αυτόν που κάθεται μέσα στο όχημα, με σκοπό να τερματίσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κοίτα, εμένα τώρα περισσότερο εντύπωση από όλα μου έχει κάνει το χαρτί υγείας. Γιατί, θα μου πεις? Γιατί η τουαλέτα δεν σου έκανε. Η τουαλέτα και το χαρτί υγείας. Αλλά το χαρτί υγείας, έτσι, δεν ξέρω, κάπως μου έχει κεντρήσει λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον. Προκαλώ τη Βιργινία Δικαιούλια, πριν πάμε σε break, να ανέβουμε πάνω σε τέτοιο όχημα και να με αφήσει να την τζουλάω. Πριν πάμε σε break, θα το κάνουμε. Εγώ λέω να το κάνουμε σε κάποια επόμενη εκπομπή, γιατί τώρα ο κόσμος περιμένει να ακούσει και τι άλλα έχουμε να πούμε και περιμένουμε και καλεσμένους. Γενικά χαμός. Οπότε, γενικά παραμείνετε συντονισμένοι και σήμερα και όλες τις υπόλοιπες μέρες και θα τα δείτε όλα από εμάς. Πήγαμε για break. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι μαζί σας και έχουμε Do It Like a Star και συγκεκριμένα Do It Like Bradley Cooper, γιατί ξέρω ότι θέλετε να μάθετε πώς κρατιέται τόσο καλά σε φόρμα και πώς καταφέρνει επομένως, γιατί όλα συνδέονται, να έχει και δίπλα του μία μοντελάρα όπως η Gigi Hadid. Θα σας πω λοιπόν το διατροφικό του πρόγραμμα. Για πρωινό τρώει γρανόλα μεγάλα ή smoothie από αβοκάντο και τα συνδυάζει με καρύδια. Για μεσημεριανό συνήθως επιλέγει σούπα, ενώ το απογευματινό του σνακ είναι ελληνικό γιαούρτι με φράουλες, μέλι, λιναρόσπορο και αμύγδαλα. Το βραδινό του πάλι είναι πολύ light, καθώς τις περισσότερες μέρες τρώει μπιφτεκάκια με λαχανικά και πολύ σπόρο ψωμί. Πώς φάνηκε? Αλλεργικό για μένα, θα έλεγα, που έχω αλλεργία στα αμύγδαλα, θα θανατηφόρο. Τίποτα όμως δεν είναι τυχαίο, είδες ο Μπράτλεϊ, έχει δίπλα του μια Gigi, πολύ ωραία ζωχάρη. Αδιάβαστη με έπιασες και εμένα, να ξέρεις αυτό. Και εγώ αδιάβαστη, δεν το ήξερα πρώτου το μάθω σήμερα. Δεν πειράζει, μαθαίνουμε το διατροφικό το του πρόγραμμα, μαθαίνουμε και τις προσωπικές του έτσι, πληροφορίες και πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο break, γιατί έχουμε και καλεσμένο. Είμαστε
Είμαστε και πάλι μαζί σας και είμαστε πανέτοιμες να υποδεχτούμε μία καλεσμένη, η οποία είναι πρωταθλήτρια στο πένταθλον. Που πολύ θέλουμε να το ανακαλύψουμε και αυτό το άτομο, γιατί δεν έχουμε αφήσει τίποτα ζωντανό εμείς αυτό το διάστημα. Και έχουμε φωνάξει την κατάλληλη. Μαζί μας είναι η Αριάδνη Νάσκαρη. Γεια σας, Αριάδνη, καλώς ήρθες. Κάτσε αναπαυτικά. Τι κάνεις, πώς είσαι, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε. Καλά, εσύ. Η αλήθεια είναι ότι ένας πρωταθλητής πάντα είναι σε αγωνιστική φάση. Δηλαδή, πάντα έχουμε αγώνες. Έτσι και αυτό το σουκού μόλις τελειώσαμε. Είχαμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Ξεφασκία. Πήγε καλά, βγήκαμε πρώτοι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι ωραία, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή όμως, δεν θα τα πάρουμε από αυτό το Σαββατοκύριακο. Και θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι σου με τον αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, ήδη από το δημοτικό είχα ξεκινήσει ξεφασκία και παράλληλα, καθώς μεγάλωνα, έκανα και κολύμπι και τρέξιμο. Γενικά, ο αθλητισμός, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ήταν ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Δηλαδή, κάθε μέρα ξυπνούσα και ανυπομονούσα να πάω στην προπόνηση. Λοιπόν, θέλω να πεις για όσους μας παρακολουθούν και μπορεί να μην γνωρίζουν, ποια αθλήματα περιλαμβάνει το πένταθλον. Γιατί είπες για την ξυφασκία και θέλω λίγο να τα αναλύσουμε ξεχωριστά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πένταθλο δεν είναι καθόλου γνωστό στην Ελλάδα. Αποτελείται, όπως λέει και το όνομα, από πέντε αθλήματα. Είναι η ξυφασκία, το κολύμπι, η υπασία και το τρέξιμο με τη σκοποβολή, λέγεται laser run. Στην ξυφασκία είναι ένας πόντος με τον κάθε αντίπαλο. Παίζουμε δηλαδή στον ένα πόντο με το ξύφος μονομαχίας. Στο κολύμπι είναι 200 μέτρα ελεύθερο. Στην υπασία είναι υπερπίδηση 15 εμποδίων στο 1-10 περίπου, μέσο όρο. Και είναι 3 χιλιόμετρα διαλυματικό τρέξιμο με σκοποβολή ανάμεσα, που είναι με λέιζερ πιστόλι και προσπαθείς να πετύχεις σε κάθε σταμάτημα, ας το πούμε, 5 φορές το στόχο. Αλήθεια, είναι εγώ βαριά να σένω και έχω αγχωθεί και μόνο που το έχω ακούσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Φαίνεται πάρα πολύ έντονο αυτό και πολύ απαιτητικό. Εσύ σε τι θεωρείς ότι είσαι πιο αντικειμενικά πιο καλή και ποιο νομίζω ότι είσαι λίγο πιο αδύναμη. Εντάξει, εγώ είμαι και στην Εθνική Ομάδα Ξυφασκιών, οπότε ξυφασκιά είναι το δυνατό μου και έκανα και από μικρή. Και ίσως είμαι λίγο πιο αδύναμη στο κολύμπι. Ανάμεσα στο πέντε. Η μεγαλύτερη πρόκληση που είχες μέχρι τώρα, ποια είναι? Σίγουρα η μεγαλύτερη πρόκληση για κάθε αθλητή να πάει στους Ολυμπιακούς. Έτσι κι εγώ φέτος έχουμε Ολυμπιακή χρονιά. Προσπαθώ, έχουμε 4 αγώνες πρόκρισης ακόμα. Πηγαίνει με ranking και ελπίζουμε. Εμείς σου μεταφέρουμε να ξέρεις όλη μας θετική ενέργεια. Γιατί στο Feed Me Up είμαστε και πολύ γουρλούδες, εγώ το λέω συνέχεια. Και όποιος έρχεται το λέμε αυτό. Θέλουμε να μας εξηγήσεις λίγο πώς καταφέρνεις να συνδυάζεις αυτά τα πέντε αθλήματα. Και υποθέτω πλέον κιόλας είναι και λόγω συνήθειας, αλλά στην αρχή που θεωρώ ότι σου ήταν λίγο πιο δύσκολο. Και να πετυχαίνεις και εξίσου καλές αποδόσεις όλα, γιατί μας λες ότι είναι και με ranking για την πρόκριση. Οπότε καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχεις ψηλές βαθμολογίες και σε τα πέντε αθλήματα. Ναι, η μυστική λέξη είναι το πρόγραμμα, βασικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να συνδυάζεις πέντε αθλήματα και ειδικά φέτος και με τη σχολή μου, ακόμα περισσότερο. Αλλά εάν έχεις ένα πρόγραμμα και έχεις θέσει τους στόχους σου και ξέρεις ακριβώς τι θέλεις, είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, σου γίνεται πιο ξεκάθαρο στο μυαλό τι προσπαθείς να κάνεις. Και πιστεύω ότι σίγουρα, ακόμα και να μην το πετύχεις, κερδίζεις κάτι από αυτό. Εγώ θα εστιάσω βέβαια λίγο και στις δυσκολίες, γιατί τώρα τα έχουμε παρουσιάσει όλα πάρα πολύ ρόδινα. Δεν μπορεί να είναι τόσο απλά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι αντιμετωπίζεις δυσκολίες, κυρίως στην καθημερινότητά σου. Καταφέρνεις να έχεις και έτσι προσωπικό χρόνο για σένα. Σίγουρα, η αλήθεια είναι ότι ένας πενταθλητής έχει πολύ μειωμένο προσωπικό χρόνο. Εγώ θα πω κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις σίγουρα σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, σε αυτό το επίπεδο η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος πέρα από τον αθλητισμό, δηλαδή εμένα φέτος που είναι και Ολυμπιακή χρονιά έχει πάει και πίσω σχολή μου αρκετά. Αλλά όπως είπα και πριν, είναι αυτό η στόχη που θέτει ο καθένας στο κάθε άθλημα και πόσα διατίθεται να θυσιάζει για να τους πετύχει. Κάτι δίνεις, κάτι αφήνεις, εντάξει, είναι απόλυτα λογικό. Ερώτηση. Τι περιλαμβάνει μια προπόνηση πενταθλητή? Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις και τα πέντε κάθε μέρα. Κατά μέσο όρο κάνεις 3-4 αθλήματα. Κυμαίνεται περίπου από 4, μπορεί να πάρει και 6 ώρες τη μέρα. Εξαρτάται πού δίνει έμφαση ο καθένας, δηλαδή τις αδυναμίες του καθενός. Σίγουρα ξεκινάς
προσωπικά η δικιά μου μέρα έχει κάθε μέρα κολύμπι και τρέξιμο, γιατί αυτά είναι τα αθλήματα τα οποία δεν μπορείς ούτε μία μέρα να τα αφήσεις. Δηλαδή, είναι αισθητή η διαφορά όταν κάνεις ρεπό σε αυτά τα αθλήματα. Και ανάλογα μετά, ο καθένας μπορεί να προσθέτει ξυφασκία, σκοποβολή και υπασία. Βέβαια, επειδή στην Ελλάδα η χώρα είναι για το πένταθλο διαφορετικά για το κάθε άθλημα, δηλαδή δεν υπάρχει μια εγκατάσταση που να μπορείς να κάνεις πένταθλο-πένταθλο. Η υπασία, ας πούμε, και η σκοποβολή μπορεί να μένουν λίγο πιο πίσω από άποψη εγκαταστάσεων, δηλαδή είναι πιο μακριά για Σαββατοκύριακο. Εσύ, όπως είπες, είσαι και μέλος της εθνικής ομάδας. Πώς είναι αυτό, πώς είναι να αγωνίζεσαι και να εκπροσωπείς τη χώρα σου και να φοράς το εθνόσημο? Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή για έναν αθλητή, η μέγιστη βασικά για μένα, να αγωνίζεται με το εθνόσημο, διότι είναι ουσιαστικά κάθε φορά ξέρει ότι αγωνίζεται και ότι και τον παρακολουθούν, αλλά και ό,τι επιτυχία ή αποτυχία ή μάθημα παίρνει, είναι και για τη χώρα. Δηλαδή και οι πολύ μεγάλοι αθλητές, ας πούμε, πάντα αγωνίζονται με το ελληνικό εθνόσημο και είμαστε όλοι, όλοι το παρακολουθούμε, ας πούμε. Αριάδνη, εσύ γιατί θεωρείς ότι το πένταθλο δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα? Για διάφορους λόγους. Καταρχάς, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, όπως είπα και πριν. Δηλαδή, ένα παιδάκι δεν θα ξεκινήσει ποτέ πένταθλο, γιατί δεν θα το έχει δει κάπου να γίνεται. Αλλά και επίσης, μέχρι πρόσφατα, νομίζω δεν υπήρχε καν σχολή προπονητών για το πένταθλο. Δηλαδή, κάποιος δεν μπορούσε να έχει ειδικότητα το πένταθλο. Έκανες συνεργαζόσεις με επιμέρους προπονητές. Λοιπόν, θέλουν πει τα do's και τα don'ts για έναν πρωταθλητή στο πένταθλο. Λοιπόν, τα do's και τα don'ts για έναν πρωταθλητή στο πένταθλο. Λοιπόν, τα δύο do's είναι αρχικά πάντα να είναι προσιλωμένος στους 5 στόχους του και να μην ξεχνάει ποτέ το shaker με την πρωτεΐνη του, γιατί δεν θα βγει η μέρα μετά στις προπονήσεις. Και τα don'ts είναι να μην πέσει ποτέ από το άλογο στο τελευταίο εμπόδιο και να μην κλείνει ποτέ ραντεβού μες στη μέρα του, γιατί ποτέ δεν θα έχει χρόνο και δεν θα φτάσει ποτέ στην ώρα του, σίγουρα. Και να βλέπει πάντα MAD TV ανάμεσα στις προπονήσεις. Είσαι σωστά, πάρα σωστά, πολύ διαβασμένη και πολύ σωστή, ειδικά αυτό με το ραντεβού. Μην το ξεχάσουμε. Λοιπόν, επόμενη αθλητική στόχη. Επόμενη αθλητική στόχη είναι σε περίπου ένα μήνα, το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Άγκυρα, που είναι ουσιαστικά ένας από αυτούς τους αγώνες που σου δίνει ranking για τους Ολυμπιακούς. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διαφημιστικό break. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ερχόμαστε και μάλλον επανερχόμαστε με Challenge O'Clock. Είμαστε και πάλι μαζί σας και είμαστε έτοιμες για Challenge O'Clock! Και έχουμε για σένα συμπλήρωση τη φράση. Είσαι έτοιμη? Ναι. Λοιπόν, το πιο εύκολο άθλημα στο πένταθλον για όλους συνήθως είναι? Θα πω το τρέξιμο, γιατί βελτιώνεται. Κάτι που μπορεί να πάει στραβά σαν ένα αγώνα πεντάθλου είναι? Πάρα πολλά πράγματα. Η υπασία, γιατί είναι τυχαίο άλογο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αγχωτικό για έναν πρωταθλητή από? Από το να βρίσκεται στα τελευταία μέτρα της κούρσας. Ένα ψέμα που θα έλεγα για να μην πάω προπόνηση είναι? Ότι είμαι άρρωστη. Ένας πολύ καλός λόγος για να ασχοληθεί κάποιος με το πένταθλον είναι? Είναι ότι θα τον βοηθήσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Τι ωραία. Αριάδνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Περάσαμε τέλειο μαζί σου, να ξέρεις. Και νομίζω και το τηλεοπτικό μας κοινό. Αυτό ήταν και για σήμερα το Fit Me Up. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μία επόμενη φορά. Δεν χανόμαστε, το ξέρετε. Μέχρι τότε. Φιλάκια πολλά.